Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Γιώργο Παπαγιάννη που διαβάζει τη στατιστική για λίγο. Τι βλέπεις? Ότι η στατιστική δεν παίζει καθόλου ρόλο. Το μόνο που αν παίξει ρόλο σήμερα ήταν η καρδιά μας. Φοβήθηκες μέσα στο μάτς? Είναι μια κλασική ερώτηση όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα για περίπου τρεις περιόδους. Όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Είμαστε μια ομάδα η οποία πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχει 12 καταπληκτικούς παίχτες και 6 φοβερό προπονητικό επιτελείο. Υπάρχουν και εξαιρετικοί παράγοντες οι οποίοι μας πιστεύουν και γι' αυτό πιστεύουμε πάρα πολύ στον εαυτό μας. Ό,τι δεν καταφέρατε στην Κρήτη έγινε εδώ. Άξιζε ο κόπος αυτού του καλοκαιριού, έτσι? Σίγουρα. Μπορεί να λείψαμε από τα σπίτια μας 2,5 μήνες, 3, να μην έχουμε δει τις οικογένειές μας για 3 μήνες, να μην έχουμε πλησιάσει τίποτα κανέναν και να είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο και σε ένα γήπεδο. Αλλά αυτό αγαπάμε και γι' αυτό δουλεύαμε μόνο το καλοκαίρι. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Μπορείς να περιγράψεις τις τελευταίες στιγμές του αγώνα, Γιώργο? Ποια εικόνα έχει αποτυπωθεί τώρα στη μνήμη σου πιο δυνατά από κάθε άλλη? Όταν γυρίσαμε το παιχνίδι από τους 17 πόντους, δύσκολα θα υπήρχε σε ομάδα να το κάνει αυτό. Επειδή μόνο και μόνο πιστέψαμε σε εαυτούς μας και ακούσαμε τι μας λέει η καρδιά μας, πιστέψαμε τα σουτ, πιστέψαμε να θα βγάλουμε τις άμυνες. Και γι' αυτό είμαστε καλύτερη η ομάδα σε αυτό το πανευρωπαϊκό, στην άμυνα. Και γι' αυτό πήραμε τους αγώνες. Αυτό έχει μείνει μέσα μου. Σε μια assist που σου δείχνει έπειτα από μια ωραία δημιουργία ο δίπλαρος, καρφώνεις σε κρίσιμο σημείο, ερχόμενος από το κέντρο της ρακέτας και βιάζεις μια δυνατή κραυγή. Νομίζω ότι ήταν ουρανομίκης η κραυγή σου, πιο δυνατή και από την κραυγή που βγάλατε όταν ανεβήκατε τα κάγκελα εδώ για να πάτε στις οικογένειές σας. Το θέλατε τόσο πολύ, έτσι? Σίγουρα, εντάξει. Εγώ, ο Βασίλης, ο Διονύσος Κουλίδας, το κυνηγάμε αυτό 4 χρόνια. Σίγουρα θα βγάλουμε κραυγή γιατί το θέλουμε τόσο πολύ όσο οτιδήποτε άλλο. Το κυνηγάμε 4 χρόνια αυτό το πράγμα, το πετύχαμε και θα συνεχίσουμε να συνακατακτούμε και άλλα τρόπαια. Λίγες ώρες χαράς. Το πάρτι θα συνεχιστεί, λογικό είναι, μέχρι το πρωί. Και μετά, η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα, είσαστε ήδη στην κορφή της Ευρώπης, στην ηλικία σας. Εντάξει. Θα συνεχίσει για την επόμενη μέρα, θα τα σπάσουμε όλα έτσι όπως φαίνεται. Και θα συνεχίσουμε μετά ο καθένας στη ζωή του, μέχρι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί για να κατακτήσουμε το επόμενο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη. Λοιπόν, Βασίλης Χαραλαμπόπλος, ένας-ένας θα έρχονται. Υπό δύσκολες συνθήκες και οι συνεντεύξεις απόψε, γιατί ο κόσμος διψούσε πάρα πολύ για αυτή την επιτυχία. Έχει μπει στο παρκέ, θέλει να βγάλει φωτογραφίες με όλα τα παιδιά. Το χρυσό μετάλλιο στο στήθος σου, το διχτάκι και δεν ξέρω τι άλλο. Περιέγραψε μου τα συναισθήματά σου, πες μου πώς έζησες στο μάτς και πώς καταφέραμε να ανατρέψουμε 2 φορές τα σε βάρος μας δεδομένα για να το πάρουμε το χρυσό. Το κυνηγούσατε 4 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δείξαμε χαρακτήρα σήμερα. Δείξαμε ότι είμαστε ομάδα. Σε ένα τελικό με στην έδρα μας με πίεση. Υπήρχε πολύ πίεση. Χάναμε 10 πόντους, ήμουν 12. Δεν το παράτησαμε το παιχνίδι. Βάλαμε μεγάλα σουτ, το γυρίσαμε. Δείξαμε ότι έχουμε θράσος, μπασκετικό θράσος και γι' αυτό σήμερα κερδίσαμε το παιχνίδι. Για την κούπα, τι να πω, όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν μπορεί να περίγραψω τα συναισθήματα. Μακάρι να ξαναζητήσω τέτοιες στιγμές στο μέλλον. Το πόδι σου είναι καλά? Τώρα καλά είναι, δεν γίνεται τίποτα. Στο τέλος, όταν έπρεπε να σηκώσεις το τρόπαιο ψηλά, φώναξες και τα άλλα 2 παιδιά. Πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω τώρα που έφυγε ο κόσμος. Χρειάστηκε να φωνάξεις και τον Παπαγιάννη και τον Σκουλίδα. Ήσασταν οι 3 που το ψάχνατε τα τελευταία 4 χρόνια. Όχι πως οι υπόλοιποι δεν έπρεπε να κατέβουν και κατέβηκαν στο επόμενο δευτερόλεπτο. Φώναξες και τους άλλους 2 όμως. Εντάξει, αυτά τα παιδιά έχουν προσπαθήσει μαζί με όλα τα παιδιά έχουν προσπαθήσει για αυτό το χρυσό τόσα χρόνια. Είμαστε πολλά χρόνια συμπαίκτες. Ξέρουμε πολύ καλά ένα τον άλλον. Είχαμε πει ότι αν το πάρουμε θα το σηκώσουμε μαζί το τρόπαιο. Γιατί και οι 3. Το θέλαμε πάρα πολύ εδώ και 4 χρόνια να το σηκώσουμε και γι' αυτό τους φώναξα. Αυτό το καλοκαίρι θα σου μείνει αξέχαστο? Φυσικά, δεν έχω νιώσει καλύτερα η ζωή μου. Πιστεύω είναι το καλύτερο συνέστημα της καριέρας μου αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο πράγμα να κερδίσουμε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ελπίζω να έχουμε και τέτοιες ομαδικές επιτυχίες στο μέλλον. Είναι προάγγελος για τη μεγάλη ομάδα, όχι για σένα προσωπικά μόνο, για αυτή την προσπάθεια που θα έχουμε με την Εθνική Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ που έρχεται.
τη μεγάλη κατηγορία. Δεν άκουσα. Προάγγελο στο χρυσό για μια διάκριση που ψάχνουμε το 2009 και για την ανδρική ομάδα, Βασίλη. Κάνει πολύ φασαρία εδώ. Εντάξει. Προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις και να τις ακούει ο Βασίλης, γιατί δεν έχουν κλείσει οι μουσικές. Μακάρι να είναι έτσι όπως θα λέτε. Εμείς ευχόμαστε στην Εθνική Αντρών ό,τι καλύτερο. Μας πήρε και χθες ο Νίκος ο Ζήστα, μας ευχηθεί καλό παιχνίδι, καλή τύχη. Το ευχηθήκαμε και εμείς με τη σειρά μας, καλή αρχή. Ένα καλό παραπαϊκό, να πάρουμε και εμείς ένα μετάλλιο, να το χαρούμε και εμείς σαν Έλληνες όπως τώρα. Μία άλλη κίνηση που μας έκανε εντύπωση και τη σχολιάσαμε στη ζωντανή μετάδοση, πέρα από το ότι κάλεσες και τα άλλα δύο παιδιά, και τον Παπαγιάννη και τον Σκουλίδα μαζί για να σηκώσετε το τρόπαιο, είναι ότι έφυγες πρώτος από τον ελληνικό χορό στο κέντρο του γηπέδου για να πας στον πάγκο των Τούρκων να τους δώσεις συγχαρητήρια την ώρα που ήταν απογοητευμένοι και λυπημένοι για την ήττα τους. Η αξία του ηττημένου δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον νικητή. Αυτό δεν σκέφτηκες? Εγώ σκέφτηκα ότι αυτό είναι το σωστό. Είναι μπάσκετ, κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Το αξίζαν και αυτοί, ήταν πολύ καλή ομάδα, παίξαν πάρα πολύ καλά, βάλαν μεγάλα σουτ. Αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός. Όπως είπα, κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Τους έβησε τα εύσημα, τους έβησε το χέρι. Έτσι πρέπει να είμαστε εμείς. Κερδίζουμε και δούμε το χέρι. Σε πολλά μάτσα από τα κρίσιμα της δεύτερης φάσης των ομίλων και στα πρώτα νοκάουτ, με Γαλλία και Λιθουανία έπαιξες κατά μέσο όρο 35-36 λεπτά. Σήμερα έπαιξες 40. Εντάξει, εγώ παίζω όποτε πρέπει να παίξω, όποτε μου λέει ο κόσμος να πω μέσα θα πω. Όποτε μου λέει να πω να βγω. Σήμερα δεν χρειάστηκε να βγω, δεν βγήκα. Αυτά είναι θέματα προπονητικά, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ παίζω το παιχνίδι όσο χρόνο για να το παίζω. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Και ισανότερα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε σιγά σιγά. Να υποδεχτούμε και τον Μιχάλη Λούτσι. Το μικρόφωνο λειτουργεί νομίζω. Κάνε πρόγραμμα μόνος σου. Λέω, κάνω. Ναι, βεβαίως. Μπροστά, στο στόμα σου, λοιπόν, κανονικά. Μιλάς, ακούγεσαι. Ωραία. Το παιχνίδι πώς φάνηκε, πώς το είδες? Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό. Πιστεύω ότι και εμείς ανταποκριθήκαμε σωστά. Αλλά σημασία έχει τι κάνατε εσείς στο γήπεδο. Σε αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως και το περιμέναμε. Δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο. Αποκρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Τουρκία μπήκε πολύ πιο δυνατά. Αλλά στο τέλος καταφέραμε, μας δέψαμε μια διαφορά που είχε πάει η Τουρκία και πήραμε την νίκη. Πάλι με την άμυνα, γιατί ακόμα και στο σημείο που επιστρέψαμε, τη δεύτερη φορά που επιστρέψαμε, γιατί επιστρέψαμε δύο φορές το μάτς, πλησιάσαμε την πρώτη φορά τρεις, μας ξέφυγαν και πάλι με 10 και τη δεύτερη που ήταν η ολοκληρωτική επιστροφή, δεν χρειάστηκαν μόνο τα καλάθια μπροστά γιατί χάσαμε ελεύθερα σουτ, χάσαμε lay-up, χρειάστηκε πάντα η άμυνα, έτσι. Χάσαμε πολλά εύκολα στο τέλος, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και πάλι όπως είπες από την άμυνα. Ο κάθε παιχνίδι ξεκινά από την άμυνα. Από την άμυνα καταφέραμε και μαζέψαμε αυτή τη διαφορά και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Αυτό μας βοήθησε, αυτό ήταν το όπλο μας όλο το τουρνουά. Θα πεις και ένα τραγούδι τώρα. Είπα πριν τώρα, ναι. Άλλη μια φορά, είμαστε στον αέρα. Γι' αυτό δεν λέω. Τι είπες στον αέρα, τι είπες νωρίτερα, τι τραγούδισες? Είπα, ποιο τραγούδισα? Τραγούδισα το σουξέ της ομάδας μας. Η πιο ωραία στην Ελλάδα, την κοιτάκα του Περσόνα. Και τραγουδιστής λοιπόν. Yeah. Μάθε τέχνη και άστινε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μιχάλη, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να καθαρίσει και λίγο χώρος εδώ από τον κόσμο που έχει μπει στο γήπεδο και στη μεικτή ζώνη όπου βρισκόμαστε εμείς για τις συνεντεύξεις. Θα σας δώσουμε και εικόνες και από τα αποδυτήρια της ομάδας. Μικρή διακοπή και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ με τον Παναγιώτη Φασούλα. Παναγιώτη, όπως και χθες, έτσι και απόψε, πανηγυρίσαμε. Πιο αγχωτική η απόψινη νίκη, αλλά νίκη, το χρυσό μετράει. Αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Πέρα ο λόγος, ανοίξει τα παιδιά που δεν πρέπει να περιμένουν. Συγχαρητήρια. Σε αυτούς ανήκει ο λόγος. Αυτοί έχουν φέρει το χρυσό μετάλλιο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη σειρά των πολλών μεταλλίων που έχουν έρθει από το 85, από 87 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ είναι χρυσό, να συνεχίσει να είναι χρυσό. Και έχουμε στα παιδιά το καλύτερο από εδώ και πέρα στις ομάδες τους, ώστε να μπορέσουν να μπουν όλοι αυτοί όταν θα έρθει η σειρά τους στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Και τώρα για σένα μια τελευταία ερώτηση για να φύγεις, για να συνεχίσω με τον Βασίλη. Περιμένουμε την ανδρική ομάδα του Σεπτέμβρη. Ναι, νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ ωραία. Τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, χρυσό μετάλλιο στο Βόλο και μια πολύ καλή, ένα μετάλλιο από την εθνική Αντρών. Νομίζω θα κλείσει το καλοκαίρι πολύ ωραία. Θέλουμε να κλείσει πολύ ωραία το καλοκαίρι, ας μείνουμε όμως στην απόψινή επιτυχία, Βασίλη. Λοιπόν, πού κρύφτηκε το μάτς, στην ψυχή που βγάλατε, στην ενέργεια που βγάλατε στο δεύτερο ημίχρονο? Τίποτα δεν πήγαινε καλά για τρεις περιόδους, ή μάλλον τίποτα άλλο εκτός από την άμυνα. Το παιχνίδι πιστεύω κρύθηκε γιατί ο κόσμος από διτήρια μίλησε λες και είμαστε 15 πόντους μπροστά με απόλυτη ηρεμία
σαν να ελέγχουμε εμείς το παιχνίδι. Μας είπε τι κάνουμε λάθος και τι όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και με όλη την ψυχή και τα απομεινάρια ενέργεια που είχαμε, καταφέραμε και το γυρίσαμε. Οι Τούρκοι έπαιξαν πολύ καλά το σημερινό μάτς. Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίτης, έτσι που τους είχαμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Εδώ κρινόταν το χρυσό μετάλλιο. Το είδαμε και στο χθεσινό μάτς, όπου οι Λιθουανοί με μια άμυνα πάνω στο πικ εν ρολ με τα γκάρ μας δημιούργησαν προβλήματα. Οι Τούρκοι ακολούθησαν την ίδια τακτική, γι' αυτό και μας δυσκόλεψαν. Όμως βρήκαμε τα μεγάλα σούτ από τον Ιάκωβο, που χρειάστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και από τον Νίκο το δίπλαρο, οι οποίοι άλλαξαν τελείως τη ροή του παιχνιδιού και αυτό κερδίσαμε. Αν μου φέρεις το τρόπαιο που το έχει εκεί ο Ανδρέας για να το σηκώσουμε μαζί και να δούμε πόσο ζυγίζει, πόσο βαρύ είναι. Λοιπόν, για να το πιάσω. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ, αλλά είναι τα αποτελέσματα 4 χρόνων, τα οποία κάθε χρονιά δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για αυτή την ομάδα. Κάθε φορά χάνουμε στον ημιτελικό. Φέτος ξέραμε τι κάνουμε λάθος κάθε φορά και είπαμε να το διορθώσουμε. Καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς που έχουν ρίξει αυτά τα παιδιά και όλης αυτής της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας. Πού το αφιερώνεις? Το αφιερώνω σε όλους τους Έλληνες που περνάνε δύσκολα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήσαμε και εμείς να τους κάνουμε χαρούμενους. Σε όλους τους γενείς, τους δικούς μου, των παιδιών. Σε όλο αυτόν τον κόσμο που συμπαραστάθηκε. Στους προπονητές που κάνανε τα πάντα δίκημό τους για μας. Και σε όλο τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Βασίλης Μουράτος. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα παιδιά, αν τους αφήσει ο κόσμος. Και θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Θα χρειαστούμε βοήθεια από το ΒΑΝ. Θα δούμε κάποια ωραία στιγμιότυπα για να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Είμαστε στον αέρα, συνεχίζουμε. Κοντά μας ο Δημήτρης Καρβέλας. Είσαι και εσύ coach. Εγώ λέω αυτή η ομάδα δεν είχε 4 προπονητές. Είχε 5, είχε και σένα βέβαια. Όχι, είχαμε τους καλύτερους, τα καλύτερα παιδιά, οι προπονητές το αξίζανε και τα παιδιά το αξίζανε. Και νομίζω το καλύτερο δώρο που μας κάναν όλοι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και ένα ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με αντέχει. 2,5 μήνες λείπεις και εσύ, όπως και τα παιδιά και οι άλλοι προπονητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια. Όλοι τους είναι παιδιά σου. Αλλά δύο κάτι παραπάνω νομίζω, οι δύο γαλαιώτες, ο Βασίλης και ο Ιάκωβος. Εντάξει, είναι παιδιά που τα έχω μεγαλώσει, χαίρομαι που ευχαριστούνται όλοι. Είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα και αξίζαμε το χρυσό. Ξέρω, όπως και στην Κρήτη που έκανες και υπερπροσπάθεια, Δημήτρη, και στο ημίχρονο του αγώνα με την Τουρκία εκεί για το Χάλκινο, που τους λες να μείνουμε όλοι στο γήπεδο, να παλέψουμε μέχρι το τέλος, παρότι δεν είχαμε αποθέματα ενέργειας μετά τον αγώνα με τους Αμερικανούς στην Κρήτη. Ξέρω ότι δίνεις και την ψυχή σου για αυτές τις εθνικές ομάδες των μικρών ηλικιών. Τι τους έχεις ετοιμάσει για αργότερα? Εντάξει, σας πω κάτι. Αυτό που χαίρομαι είναι ότι είμαι και εγώ 17 χρονών. Αυτούς και 2,5 μήνες ήμουνα και εγώ 17 χρονών. Το χαιρόμουν, το απόλαυσα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν το χρυσό. Να είναι καλά τα παιδιά, καλή τύχη να έχουν. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Συνεχίσουμε. Ο Διονύσης Κουλίδας θα έρθει σε λίγο μαζί μας. Εδώ είμαστε στην μεικτή ζώνη. Κάθισες για λίγο στην καρέκλα, σε είδα. Κάθισες για λίγο στην καρέκλα να ξαποστάσεις. Να ξαποστάσεις, αλλά η εθνική μας ομάδα για λίγο καιρό ξαποσταίνει, έτσι. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ακριβώς. Δεν μπορώ να περιγράψω με συναισθήματα όπως νιώθουμε όλοι. Με έπιασαν τα κλάματα στο τέλος από χαρά. Το είδαμε το πλάνο, το είδαμε. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε 4 χρόνια. Όλο τον χρόνο δουλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς τους παίχτες και να κάνουμε κάτι καλό για αυτή τη χώρα, για αυτόν τον κόσμο. Που παρόλο την κρίση και όλα τα προβλήματα δίνει 10 ευρώ κάθε μέρα για να έρθει να παρακολουθεί μπάσκετ. Παιδιά τα οποία ίσως να είναι το αύριο της Ελλάδας και ελπίζω να προσφέραμε την κατάλληλη χαρά και το χαμόγελο που χρειάζεται για αυτές τις εποχές. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν απλά καταπληκτικός και στα δύσκολα και στα εύκολα. Έβαλες τα μεγάλα σου την ώρα που έδιναν, ρίσκαραν, προκαλούσαν με την άμυνά τους οι Τούρκοι τους περιφερειακούς μας. Πίεζαν μόνο το Χαραλαμπόπλο. Έβαλες τα μεγάλα σουτ, αλλά η μοναδική στιγμή, η πρώτη μεγάλη. Στιγμή στην καριέρα σου ήταν η στιγμή που σας φώναξε ο Βασίλης και εσένα και τον Παπαγιάννη για να το σηκώσετε το τρόπαιο. Ήταν. Η στιγμή της δικαίωσης, της απόλυτης δικαίωσης. Ακριβώς. Είναι εμείς οι τρεις βασικά. Είμαστε χρόνια μαζί. Ξέρουμε ένας απ' έξω τον άλλον. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, να το πω έτσι, και εντός και εκτός γηπέδου. Μεγάλη χαρά. Ο Βασίλης από μόνος του μας κάλεσε και εμένα και τον Γιώργο να τον έχει ο Θεός καλά. Ένας μεγάλος παίχτης. Του εύχομαι τα καλύτερα. Το αποδεικνύει κάθε μέρα στο παρκέ ότι μπορεί να κάνει πολλά.
Από εκεί και πέρα ήταν μεγάλη δικαίωση όλα αυτά τα χρόνια προσπάθεια που έχω βάλει για να γίνω καλύτερος και πιστεύω να αξιωθήκαμε όλοι. Στις ηλικίες σας δείξατε τι αξίζετε. Από εδώ και πέρα, εσύ μένεις στο Περιστέρι. Εγώ αποφάσισα να μένω στο Περιστέρι ώστε να έχω και άλλο χρόνο συμμετοχής. Γιατί φαίνονται κάποιες αδυναμίες στο παιχνίδι μου. Βάζω την μπάλα κάτω, δεν είμαι ακόμα καλός ένας αντίον ενός. Δεν μπορώ να διαβάσω τα πικρόλα ακόμα καλά. Γι' αυτό πήρα την απόφαση τώρα που δεν έχω το σχολείο να μείνω στην Β' Εθνική, να δουλέψω με ανθρώπους τους οποίους έχω δίπλα μου, για να κάνω το άλμα αργότερα που θα είμαι πιο έτοιμος για να μπορέσω να διεκδικήσω έστω και πεντάδα ή δωδεκάδα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, το χρυσό είναι στο στήθος σου. Παρά τις αδυναμίες, θέλω να πω. Εντάξει, τις αδυναμίες προσπαθώ κάθε μέρα να τις βγάζω στην άκρη. Αστειεύομαι, το κατάλαβα. ναι, καταλαβαίνω. Προσπαθώ να τις βγάζω στην άκρη, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μπαίνει σε κανένα στο μυαλό. Πρέπει να περιβαίνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα, ειδικά με τέτοιες ομάδες που έχουν καλούς παίχτες. Είδα την πρόκληση που είχα μπροστά μου τον Γορκμάζ, ένας καταπληκτικός παίχτης που απειλεί με όλους τους τρόπους. Γιατί σήμερα αυτό θα σου έλεγα τώρα για να ολοκληρώσουμε, γιατί περιμένω και τον Ιάκωβο. Δεν ήταν μόνο τα σου που έπρεπε να βάλεις, έπρεπε να σταματήσεις και πάλι το Φουρκάν. Σκεφτόμουν με το που τελείωσε το παιχνίδι χθες, είπα φέρτε τον μου. Το σκεφτόμουν άλλη μέρα. Μόνο αυτό είχα στο μυαλό μου να κάνω. Ήταν η μόνη δουλειά που ήθελα να κάνω σήμερα στο γήπεδο. Να τον κυνηγάω παντού, να είμαι δίπλα του, γιατί εφόσον δεν έβαλε αυτός 25-30 που μπορεί να βάλει, η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δείξαμε κιόλας ό,τι θέλαμε, βουτάγαμε για κάθε μπάλα και δεν με πολύ απασχολούν τα τρίποτα που έβαλα. Το αποφάσισα, το πήρα, μπήκε. Αλλά έμεινε, είναι θέμα θέλησης και καρδιάς. Συγχαρητήρια, Διονύση, και ισανότερα θα έρχομαι να σε βλέπουμε εκεί με τον Γιώργο τον Πανταζό που θα δουλέψετε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε και το Περιστέρι, όπως ξέρεις. Καλά. Λοιπόν, ένας πρίγκιπας της Δυτικής Όχθης είναι ο Διονύσης Κουλίδας και εκεί στη Δυτική Όχθη μένουμε. Πάμε λίγο πιο δίπλα, στο Εγάλεο. Ιάκωβε, τι έγινε. Έβαλες ένα μεγάλο σουτ, μας καρδιοχτύπησες λιγάκι. Ναι. Εντάξει, μέτρησε η νίκη, πήραμε το χρυσό, βγήκαμε πρώτοι στην Ευρώπη, αυτό μετράει. Ήμασταν από την αρχή προσιλωμένοι στο στόχο, το παιχνίδι έφυγε για ένα διάστημα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Δείξαμε χαρακτήρα πάλι να γυρίσουμε ένα παιχνίδι 14 πόντων και έτσι καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό. Στο ημίχρονο τι είπατε, τι σας είπαν οι προπονητές σας? Στο ημίχρονο παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο χωρίς θέληση για το παιχνίδι, δεν δείξαμε την καρδιά μας, δεν δώσαμε το καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε πιο πολύ. Πείραξε καθόλου τον εγωισμό σας, τον αθλητικό εγωισμό σας, το γεγονός ότι αποφάσισαν δικαιολογημένα, όπως φάνηκε, για τρεις περιόδους και κάτι παραπάνω, οι Τούρκοι να ρισκάρουν τα περιφερειακά μας σουτ, να κλείσουν περισσότερο το Χαραλαμπόπλο και να δώσουν στους συμπαίκτες σου τα ελεύθερα σουτ? Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, ρίσκαραν πάρα πολύ. Πλήγωσαν πολύ τον εγωισμό μας στην αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλο το παιχνίδι, παίζαμε τον Χαραλαμπόπουλο με Παγίδες και τον Παπαγιάννη για να μην πάρουν την μπάλα στο καλάθι και οι υπόλοιποι ήμασταν ελεύθεροι έξω. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν μεγάλα σουτ από όλους τους παίχτες. Στην άμυνα δείξαμε ότι είμαστε από την αρχή του πρωταθλήματος μια ομάδα σκληρή, ότι δεν θα χάσουμε ποτέ από την άμυνα και καταφέραμε να βγούμε πρώτοι στην Ευρώπη αυτό. Πού αφιερώνεις αυτή την κατάκτηση? Θέλω να αφιερώσω αυτή την κατάκτηση στους Έλληνες και τους παροτρύνω να έχουν υπομονή για τα προβλήματα της χώρας μας. Πιστεύω όλα θα αλλάξουν και θα είμαστε μια χαρά. Επίσης θέλω να αφιερώσω την νίκη αυτή στον Αντώνη Κόνιαρη, τον μεγάλο απόν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τον αγαπάμε, του στέλνουμε τα φιλιά μας, είναι κοντά μας, είναι μέσα στην καρδιά μας, τον αγαπάμε και πιστεύουμε να γυρίσει και να είναι μια χαρά. Η επόμενη μέρα η δική σου, επαγγελματικά. Επίσης την νίκη αυτή στην οικογένειά μου που με στηρίζει τόσα χρόνια στο μπασκετικό μου κομμάτι, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, τους μάνατζερ μου, όλοι είναι κοντά μου και τους ευχαριστώ για όλα. Η επόμενη επαγγελματική σου μέρα. Τώρα, τα κλιματική μέρα δεν ξέρω ακόμα. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί έχουν προετοιμασία από τη νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, γιατί καλά. Βλέπω ότι σε φωνάζουν να πας μέσα. Θα συνεχίσουμε εμείς. Θέλουμε απλά λίγο χρόνο και πάλι για να φωνάξουμε έναν ακόμη παίκτη, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τους προπονητές της εθνικής ομάδας να έρθουν.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φέραμε μέσα από ένα κουβάρι τον Νίκο Δίπλαρο. Δεν πειράζει που δεν είμαστε στο σωστό σημείο. Νίκο, έλα πιο μπροστά. Έλα πιο μπροστά. Τι να κάνουμε. Από εδώ, από εδώ. Σε βοηθήσω. Εκεί είναι η κάμερά μας. Εκεί είναι η κάμερά μας. Εσύ τους έμαθες μπάσκετ και τι σημαίνει ελληνική ψυχή. Εγώ σου μαθαίνω τώρα πώς να στείνεσαι εδώ. Έτσι, λοιπόν, ο σκηνοθέτης μας ο Νίκος ο Ζόμπος μας έχει δει. Είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι έγινε απόψε. Πιστεύω μπήκαμε τρομαγμένοι, μπήκαμε αγχωμένοι. Προσωπικά όλα τα παιδιά ήταν πρώτος τελικός. Δεν έχουμε ξαναπαίξει τελικό. Αντιθέτως με τους Τούρκους είχαν κάποια αλφα εμπειρία. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε στα αποδυτήρια. Και με την εμψύχωση που μας έκανε ο coach, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε ποιοι πραγματικά είμαστε και πήραμε την νίκη. Τι χρειαζόταν απόψε, εκτός από την άμυνά μας, για να κερδίσουμε αυτό το μάτς? Κοιτάξτε, εκτός από την άμυνά μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Χρειαζόταν εξυπνάδα, έξυπνο παιχνίδι, έξυπνη τακτική. Χρειαζόταν να βοηθήσει κάποιος άλλος εκτός από τον Καραλαμπόπουλο στο σκοράρισμα. Γιατί έδιναν τα σούτ στους υπόλοιπους, έτσι. Έδιναν, ήταν δύο πάνω του συνέχεια. Έτσι βοήθησε ο Μιλεντίγεβιτς, πήρε σούτ. Βοήθησε ο Σκουλίδας, πήρε σούτ. Ο Παπαγιάννης μέσα στο καλάθι. Έσπασε την μπάλα ο Βασίλης και βρήκαμε λύσεις μέσα από αυτό. Συνολικά, περιγράφοντας αυτό που έζησες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά και εδώ, στο Βόλο, στο τουρνουά, τι θα έλεγες, επιγραμματικά? Τι θα έλεγα? Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει καταρχάς τι γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ακόμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ κούραση, σωματική, ψυχολογική. Στα τρία τελευταία παιχνίδια προσωπικά και γενικά με την ομάδα που συζητάγαμε, ήμασταν κουρασμένοι πάρα πολύ. Κι όμως το παλεύαμε κάθε μέρα και σήμερα δεν το δείξαμε καθόλου και μπορέσαμε και πήραμε την νίκη. Διαφορετικό παιχνίδι από το μάτς της Τρίτης, με άλλη τακτική. Εννοείται διαφορετικό. Ίσως και γι' αυτό μπήκαμε έτσι τρομαγμένοι, γιατί είχαμε την διαφορά στο προηγούμενο παιχνίδι και ήμασταν καθυσαγμένοι. Αλλά εντάξει, αργότερα βρήκαμε τη λύση. Πολύ δυνατή η ομάδα η Τουρκία. Πολύ δυνατή. Δεν ήταν ομάδα για να χάσει με τόσο μεγάλη διαφορά όπως είχε χάσει στο παιχνίδι της περασμένης Τρίτης. Πολύ καλή ομάδα, πολύ διαβασμένη ομάδα. Μπόρεσαν και μας διαβάσανε πολύ καλά, άμυνα, επίθεση. Στο πρώτο μήχρονο εμείς δεν είχαμε λύσεις. Κολλήσαμε και το αποτέλεσμα φάνηκε. Είμαστε πίσω στο 12 πόντους. Στο δεύτερο μήχρονο που ηρεμήσαμε, βρήκαμε ρυθμό. Από εδώ και πέρα, ρωτάω και τους υπόλοιπους που δεν έχουν συμβόλαιο. Να έρθει και ο Θανάσης ο Ντουζίδης μαζί μας. Σε χειροκροτάει. Από εδώ και Θανάση, πέρα. Θανάση, έλα μαζί μας, έλα μαζί μας. Λοιπόν, να και ο Θανάσης ο Ντουζίδης. Λοιπόν, σ' ακούω από εδώ και από πέρα. Από εδώ και πέρα τώρα συνεχίζουμε. Να πάμε τις Τζακοπούλες να ξεκουραστούμε λίγο προς το παρόν. Και συνεχίζουμε προετοιμασία με τις ομάδες μας. Εσύ σε ποια ομάδα? Στην ΑΕΚ, θα συνεχίσω. Είναι οριστικό. Είναι οριστικό, ναι. Έχεις υπογράψει? Έχω υπογράψει, ναι. Ωραία, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στην Α1 πλέον. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, μείνε μαζί μας. Μείνε. Και κάνε εσύ τις ερωτήσεις του. Κάνε μου τι. Δεν είναι δουλειά μου, όχι, παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα, κάνε μου, αγόρι μου, έλα. Έχεις να πεις για το σημερινό παιχνίδι, έχω να πω ότι δεν γινόταν να μην νικήσουμε. Εντάξει, παρόλο ξεκινήσαμε λίγο χάλια. Το παλέψαμε, γυρίσαμε στο ημίχρονο συγκεντρωμένοι και έτσι νικήσαμε. Ποιο ήταν το μυστικό της επίθεσης και της άμυνας που μας έδωσε το κλειδί? Δεν ξέρω, αλλά το μυστικό είναι ότι ήμασταν μια ομάδα και το χαρήκαμε και έτσι νικήσαμε. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει, γιατί δεν έπαιξε όσο χρόνο έπαιξε εσύ. Αλλά δεν έχει ενοχληθεί καθόλου. Ναι, και αυτό σημαίνει ομάδα. Αυτό σημαίνει ομάδα, ναι. Αυτό βέβαια. Ανάση, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τα καλύτερα και για σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Θα πάω εγώ πιο πίσω τώρα. Λοιπόν, coach, εδώ είμαστε. Με το χρυσό στο στήθος. Άξιζε το ταξίδι αυτούς τους τελευταίους 2,5 μήνες για μερικά από τα παιδιά τα τελευταία 4 χρόνια. Και για τις δικές σας προσπάθειες. Πάει η τέταρτη θέση που λένε πολλοί, η θέση του βλάκα, ας πούμε, υποτιμητικά, άμα φτάνεις μέχρι τη βρύση και δεν πίνεις νερό. Το χρυσό μετάλλιο είναι εδώ. Το χρυσό έχει μια άλλη γεύση, αλλά για μας όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, το χειμώνα με τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων και το καλοκαίρι, είχε σήμερα το καλύτερο τέλος. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό που έχουμε πετύχει. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο άθλο με την κατάκτηση πανευρωπαϊκού. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, Βαγγέλη. Σήμερα νικήσαμε. Μεγάλες. Σε καταλαβαίνω, coach. Σήμερα νικήσαμε μια πολύ σπουδαία ομάδα. Μια ομάδα που δεν ξέρω
εάν το παράτησε μετά το 28 το παιχνίδι της Τρίτης, γιατί ήθελε να κρατήσει ενέργεια και δύναμη. Μια ομάδα που ήταν σε τρεις συνεχόμενους τελικούς, μια σπουδαία φουρνιά για το τουρκικό μπάσκετ, και έπειτα από ένα κακό δικό μας πρώτο ημίχρονο, τους κερδίσαμε με το μυαλό μας, πέρα από την άμυνά μας. Παίξαμε πιο έξυπνα, παίξαμε με στρατηγική στο δεύτερο μισό. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, είχαμε προσμονή για να σηκώσουμε το κύπελλο πολύ γρήγορα. Δεν είχαμε καλές επιλογές στο πρώτο ημίχρονο, βιαζόμασταν. Στο ημίχρονο, τα παιδιά, υπήρχε ένας εκνευρισμός μέσα από διτήρια, έπρεπε να ηρεμήσουν. Τι τους είπες? Μόνο αυτό. Ηρεμήστε, χαλαρώστε, διασκεδάστε, ευχαριστηθείτε και πάμε σιγά σιγά με καλύτερες επιλογές. Άσε ρε μάλακα αυτοκίνητο. Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσω με τον Γιάννη τον Μιχαλούτσο και με τον Παντελή τον Σκορδά μέχρι να λήξει τον Μπουγέλο. Ελάτε οι δυο σας, γιατί εσείς ήσασταν τα πειραχτήρια, διώξατε τον προπονητή από τη μεικτή ζώνη. Κάποτε έπρεπε να διωχτεί και ο προπονητής, πιστεύω, γιατί σίγουρα τόσα ο ρόλος του τόσα μας έχει κάνει, τόσα μας έχει κάνει, τόσα μας έχει κάνει. Τώρα, 1,5 μήνα τώρα είμαστε μακριά από τα σπίτια μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι αντιαμοιβή, γιατί καταφέραμε και πήραμε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εσύ, Γιάννη, τι λες, συμφωνείς με αυτά που λέει ο Παντελής? Σπρώμα απολύτως, εντάξει, από τις 25 Μαΐου είμαστε όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, πιστεύω ήταν ένα φοβερό δώρο αυτό, το αξίζαμε σίγουρα, δεν το αφισβητώ καθόλου και εντάξει, θα υπάρξει συνέχεια. Η δική σου συνέχεια πού θα είναι? Στην Ισπανία? Στην Ελλάδα. Επιστρέφεις? Επιστρέφω. Δώσε μας λοιπόν την είδηση. Δεν ξέρω ακόμα, σε μερικές μέρες θα το ξέρω. Παντελή, εσύ? Εντάξει, σίγουρα ότι κατακτήσαμε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην το φανερώναμε, αλλά ήταν η κρυφή μας επιθυμία και ο κρυφός μας στόχος. Και τα καταφέραμε και δώσαμε απαντήσεις σχετικά με τη γενιά μας και τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από μας. Και πάνω απ' όλα είμαστε μια παρέα και αυτό είναι που κάνει τις ομάδες. Η παρέα και ο αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους συμπαίχτες πάνω απ' όλα. Ο δικός σας ο ρόλος, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, θα μου πείτε εσείς, ίσως ήταν πιο δύσκολος και από των παιδιών που έπαιζαν 30-35 είτε και 40 λεπτά. Γιατί εσείς έπρεπε να βγάζετε όλη τη δουλειά στην προπόνηση, να βοηθάτε τα παιδιά που θα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και παίξατε και λιγότερο από τους υπόλοιπους. Αλλά βλέπω ότι το ζήσατε όχι με το ίδιο πάθος, ίσως με περισσότερο και από τους άλλους που ήταν 40 λεπτά μέσα, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που είσαι στην εθνική ομάδα και αποτελείται αυτό το group, θα έλεγα, από 12 παίχτες, ο κάθε παίχτης να έχει το ρόλο του. Άλλα παιδιά όπως είναι ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Διονύσης και οι υπόλοιποι έχουν ρόλο να παίζουν 40-35 λεπτά. Άλλα παιδιά όπως εμείς έχουν ρόλο να παίζουν πολύ λιγότερο. Αλλά ο καθένας είναι καλός στο κομμάτι που κάνει και αυτό είναι που κάνει μια ομάδα να στέκεται στα δύσκολα. Ότι ο καθένας ξέρει το ρόλο του και πάνω απ' όλα έχει να πετύχει τον ίδιο σκοπό. Γιάννη, το πιο σημαντικό είναι ότι μείνατε ενωμένοι μετά τις δύο ήττες στην πρώτη φάση από Λιθουανία και Βοσνία. Για να έρθει αυτό το φοβερό σερί. Μετά δεν ξαναχάσαμε. 6-0 στα παιχνίδια. Αυτές οι δύο ήττες μας ταρακούνησαν πάρα πολύ. Πιστεύω ήμασταν λίγο χαλαροί στην αρχή. Το πήραμε πολύ πιο στα σοβαρά. Και μετά κάναμε το σερί. Εντάξει, άμα δεν κάναμε και το σερί, δεν φτάναμε εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί εντάξει, μετά ήταν μάτς χιαστή. Εντάξει. Μια χαρά όλα. Εντάξει. Ευχαριστώ, παιδιά. Να υποδεχτώ και τον Βασίλη Χριστίδη. Οι πλάκες δεν θα σταματήσουν. Για την ακρίβεια έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια και τους τελευταίους δύο μήνες δεν θα μπορούσατε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες της καθημερινής προετοιμασίας αν δεν γινόταν και η σχετική πλάκα. Η προετοιμασία είναι τεράστια. Γνωριζόμαστε με τα παιδιά τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Λογικό μέσα σε όλη αυτή την κούραση και στην πίεση και στο άγχος να υπάρχει και το χαβαλέ για να μπορέσουμε να ξεφεύγει λίγο το μυαλό μας. Και επίσης, όπως ήταν και τα παιδιά, το κύπελλο αυτό το αφιερώνουμε στον Κόνιαρη, ο οποίος είναι βασικό μέλος αυτής της ομάδας. Τώρα μισή ώρα, πράγμα. Έλα Μιχάλη. Βασικό μέλος της ομάδας. Ο Μιχάλης Λούτσης πάλι μαζί μας. Εγώ θέλω από κάτι. Όχι για να τραγουδήσει, για να αφιερώσει. Αυτή φορά όχι, απλά θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού σε έναν πολύ καλό συμπαίχτη μας που δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό και δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας, τον Αντώνη τον Κόνιαρη. Ήταν ο άτυχος αυτής της χρονιάς, μπορώ να πω, αλλά με αυτό πιστεύω να τον κάνουμε να νιώσει λίγο καλύτερα. Να νιώσει ότι ήταν μέλος αυτής της ομάδας και βέβαια τόσα χρόνια και όλα αυτά.
Οπότε θέλουμε να αφιερώσουμε την νίκη και σε αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι ένα κομμάτι της ομάδας και αυτός. Οπότε πιστεύουμε ότι φέρει και αυτός ένα μερίδιο ευθύνης που το πήραμε και θέλουμε να αφιερώσουμε την νίκη σε αυτόν και όλο το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Yeah. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βασίλη, μεγάλο κατόρθωμα, μεγάλο καλοκαίρι, άξιζε ο κόπος από εδώ και πέρα. Αυτές τις στιγμές τώρα με το χρυσό στο στήθος είναι απίστευτες. Το κατόρθωμα όντως είναι μεγάλο. Το καλοκαίρι ήταν πραγματικά τεράστιο. Πολλά παιδιά ξεκίνησαμε από τις 25 Μαΐου. Τουλάχιστον επιβραβευτήκαν οι κόμοι μας με το χρυσό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα από εδώ και πέρα να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε, να δούμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Στη διάρκεια του τουρνουά μάθαμε ότι ο Νίκος, ο δίπλαρος, πηγαίνει στην ΑΕΚ και εσύ ότι πηγαίνει στον Άρη, έτσι. Τώρα που θα γυρίσω θα κλείσει και αυτό το θέμα. Θα μιλήσω με τους γονείς μου και με τους ανθρώπους που έχω βάλει πίσω να κανονίζω αυτά τα θέματα. Και θα δούμε στις επόμενες μέρες για το τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, αν δεν έρθουν κάποιοι ακόμα κοντά μας, ενώ βλέπουμε πάντα και τα πλάνα από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας με την κάμερα που είχαμε νωρίτερα στα αποδυτήρια, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τα παιδιά της Στατιστικής Υπηρεσίας, όχι, και αυτά βοήθησαν όλες αυτές τις μέρες. Και ο γιατρός της ομάδας, που θα έρθει σε λίγο μαζί μας στη μεικτή ζώνη, είπαμε ότι είχαν συμμετοχή όλοι. Βλέπετε πάντα τα πλάνα από τα αποδυτήρια εσείς. Κάποια highlights τώρα. Ο γιατρός είναι κοντά μας. Γιατρέ, τι έγινε? Δεν είχαμε καρδιακά σήμερα. Όχι, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί το μάτς πήγε στον πόντο στο τέλος. Πήγε στον πόντο. Ευτυχώς τα παιδιά κατάφεραν, βγάλανε ψυχή, πάθος, το γύρισαν και άξια το πήρανε. Είχες πολλή δουλειά. Είχες πολλή δουλειά αυτούς τους 2,5 μήνες, έτσι. Ναι, η πιο δύσκολη ιστορία ήταν του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ακριβώς. Ήταν η ατυχία του Βασίλη. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι εκτός από έναν εκπληκτικό αθλητή, πρόκειται και για ένα φοβερά υπομονητικό άνθρωπο. Γιατί ανταποκρίθηκε σε όλα αυτά που κάναμε. Και ευτυχώς απέδωσαν και είχαμε τη δυνατότητα να τον έχουμε γερό εδώ πέρα. Είναι το πρώτο σου μετάλλιο στις εθνικές ομάδες. Εσείς βλέπετε και πάλι τα πλάνα νωρίτερα από τα αποδυτήρια. Και Ελληνατή, πρώτος. Όχι, το λέμε αυτό. Δεν το λέμε στον αέρα αυτό. Όλοι το λέμε. Οι φωτογραφίες του κοτς Καρβέλα είναι περισσότερες από τις ομάδες. Είναι αλήθεια. Δημήτρη, λοιπόν, ακούσατε και τους διαλόγους από τα αποδυτήρια. Πού να την ξαναδείς αυτήν την κούπα, ρε Κώστα. Φεύγοντας πρώτα από τους παίκτες για να πάτε στην κερκίδα στους συγγενείς σας. Στο φινάλε. Εννοείται ότι νιώθουμε σαν ο Καρβέλας είναι πάντοτε 17 χρονών. Δεν χρειαζόταν το σημερινό. Είναι πάντοτε 17 χρονών. Ελπίζω να μην το ακούσει αυτό. Όχι, για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό. Είναι συγκλονιστικό. Γινόμαστε ένα με τα παιδιά. Τα νιώθουμε σαν παιδιά μας, γινόμαστε και εμείς παιδιά. Και είναι φανταστικό το συναίσθημα. Ένα συνολικός απολογισμός για την Κρήτη και για το Βόλο.
Στην Κρήτη φτάσαμε, στη Βρύση δεν ήπιαμε νερό, εδώ πήραμε το χρυσό. Τι έγινε στην Κρήτη και τι σας ταρακούνησε για να γίνει το σερί μετά των νικών, το 6-0 που θέλαμε για το χρυσό. Στην Κρήτη νομίζω ότι ο ημιτελικός που ήταν καθοριστικός με τους Αμερικάνους που μας στέρισε στην πρόκριση στον τελικό, αντιμετωπίζαμε μια πολύ σπουδαία ομάδα που φάνηκε ότι ήταν και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Έχουμε πει ότι κάποιες άτυχες στιγμές, οι βολές, κάποιες λάθος αποφάσεις στο τέλος μας τύχησε την πρόκριση στον τελικό και νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, εδώ πέρα μετά τα μάτς με τη Βοσνία και τη Λιθουανία, θεωρώ ότι για μας λειτουργήσε πολύ ευεργετικά το γεγονός ότι χάσαμε αυτά τα παιχνίδια. Παρόλο που φτάσαμε στο χείλος του αποκλεισμού στα δύο επόμενα, αλλά νομίζω μας έκανε πιο σκληρούς, πιο σοφούς και πιο σοβαρούς μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ο coach έχει αλλάξει φανέλα και πρέπει να έρθει γιατί δέχτηκε μπουγέλο στον αέρα. Coach, έλα μαζί μας, μην τρέπεσαι. Εγώ με μπουγέλο είμαι. Φοράει φανέλα της FIBA Europe. Εγώ με μπουγέλο. Συλλεκτική θα είναι, όπως και αυτή που φοράω εγώ έτσι. Όπως είναι συλλεκτικά και τα μετάλλια σας. Λοιπόν, εδώ είσαστε. Έχουμε και φυσιά τώρα. Έχετε, το ξέρω ότι έχετε και φυσιά, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Λοιπόν, κάναμε έναν απολογισμό για την Κρήτη και για το Βόλο. Και λέγαμε τι συνέβη στην Κρήτη. Φτάσατε στην πηγή, δεν ήπιατε νερό, χάσαμε τις λεπτομέρειες από τους Αμερικανούς. Εδώ, μέσα στο τουρνουά, έγινε τρομερή δουλειά και τρομερή βελτίωση. Έτσι. Από την πρώτη εβδομάδα, από τις πρώτες μέρες, στη δεύτερη εβδομάδα για το σερί του 6-0 coach. Πράγματι, η ομάδα άλλαξε επίπεδο μέσα στο τουρνουά. Δεν είχαμε πολλές μέρες μαζί. Λόγω του παγκοσμίου, η προετοιμασία μας ήταν ελλιπής, χωρισμένη στα δύο. Παίξαμε λίγα φιλικά παιχνίδια. Ίσως τα πρώτα μάτς για μας ήταν και ένα μάθημα για το πώς θα συνεργαζόμαστε καλύτερα και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις στο τέλος των παιχνιδιών. Αλλά η βελτίωση και ο χαρακτήρας που έδειξαν τα παιδιά νομίζω είναι η πιο μεγάλη υπόθεση στο αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες όλων όμως, ακόμα και τις δικές μας. Γι' αυτό και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το ότι ήταν ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία αυτή η ομάδα φάνηκε για τις δηλώσεις που έκαναν τα παιδιά που δεν έπαιξαν στο τουρνουά. Νωρίτερα εδώ εσείς δεν τις έχετε ακούσει, θα τις δείτε αύριο μεθαύριο. Αναφέρομαι δηλαδή για παράδειγμα στο Μιχαλούτσο που είχε μερικά δευτερόλεπτα συμμετοχής, στο Μπαντελίτο Σκορδά επίσης, στο Θανάση του Ντουζίδη. Τα παιδιά το έζησαν πιο πολύ και από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Τρομερό αυτό. Αυτό είναι η έννοια της λέξης ομάδα και όταν έχεις. Θα χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που είπε ο κύριος Κατσικάρης, όταν έχεις τέτοιους ανιδιοτελείς χαρακτήρες στην ομάδα, η ομάδα είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Εμείς θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ, είχαμε πολύ καλό κριτήριο στην επιλογή των παιδιών που θα είναι λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Τα παιδιά αυτά υποστηρίξαν την κατάσταση. Όταν χρειάστηκε, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ένα επίσης σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκαν μέσα σε τουρνουά κρίσεις τις οποίες ξεπεράσατε και πρωταγωνιστές καινούργοι. Η κύριε Ρόλια, ο παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο, το τελευταίο μάτς έβαλε ένα ή δύο σουτ, αλλά ο σημαντικός παίκτης του παιχνιδιού είναι ο Ιάκωβος, ο Μιλδίγεβης. Γιατί είχαμε έναν παίκτη που απειλούσε, που άνοιξε την άμυνα μαζί με το δίπλαρο. Ώρα που οι Τούρκοι προκαλούσαν αφήνοντας τα περιφερειακά μας σουτ. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα κέρδος για την ομάδα, για το τουρνουά, για τους παίκτες, για όλους. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και η ερώτηση για το κλείσιμο και στους δυο σας είναι τι προβλέπετε για την επόμενη μέρα των παιδιών αυτών. Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που έχουν συμβόλαια με τις μεγάλες ομάδες, με τις μεγάλες κατά τεκμήριο μεγάλες ομάδες. Κοίταξε, αυτό το τουρνουά είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο μένει χαραγμένο στη μνήμη των παιδιών. Το μέλλον των παιδιών δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τα τουρνουά αυτά. Αυτά είναι για να βλέπουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι παίχτες, να μεταξύ τους με συνομήλικους εξαιρετικούς αθλητές να δουν σε ποιο επίπεδο πραγματικά βρίσκονται. Το μέλλον τους εξαρτάται από άλλα πράγματα. Από επιλογές, από τον εαυτό τους, από την προπόνηση που θα ακολουθήσουν. Το κυριότερο όμως είναι οι επιλογές και ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουν. Δεν σημαίνει ότι ο Χαραλαμπόπουλος θα παίξει πολύ μεγάλο μπάσκετ επειδή ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Ούτε ότι ο δίπλαρος που είχε μικρότερη συμμετοχή δεν θα παίξει μπάσκετ. Αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα. Η φυσιογνωμία του παίκτη μεταβάλλεται. Το είδατε μέσα σε μια εβδομάδα στο τουρνουά. Πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι ένας χρόνος. Η επόμενη μέρα είναι ξεκούραση. Χαρά πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθούμε, να το συνειδητοποιήσουμε και έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση. Ήταν πολύ δύσκολο και μακρύ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Αλλά επειδή αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές οι οποίοι τους αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, αυτό που πραγματικά θέλω να πω είναι ότι έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να παρουσιάσουμε αυτό το θέαμα και αυτή την ομάδα.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σχαρώ όλους τους συνεργάτες μου. Ήμασταν τέσσερις προπονητές σε αυτήν την ομάδα μαζί με το παγκόσμιο. Και εγώ να εξηγήσω ότι φώναξα τον Γιώργο Δοξάκη και τον Γιάννη Ελευθεριάδη, αλλά είναι πολύ μακριά γιατί ο κόσμος του ζητάει αυτόγραφα και δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Είναι παιδιά τα οποία είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω. Τα παιδιά αυτά κάνανε τη νύχτα μέρα. Το τουρνουά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιχνίδια τελειώνουν 12 η ώρα το βράδυ και πρέπει το πρωί στις 10 να έχουμε ετοιμάσει την επόμενη μέρα. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως και στους ανθρώπους που δεν φαίνονται επίσης. Γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, το φροντιστή μας, τον κύριο Κόνιαρη, τον Γιώργο, ο οποίος μας έλειψε πάρα πολύ τις τελευταίες 4 μέρες. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αγαπάει πιο πολύ από όλους τα παιδιά. Και η απουσία του μας τύχησε. Αλλά νομίζω τώρα είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος με αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, για το χαρακτήρα των παιδιών που δεν διαμαρτυρήθηκαν ούτε για την αλλαγή ξενοδοχείου, εμείς δεν τα λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά δεν τα λέγαν ούτε αυτοί για να έχουν δικαιολογίες για τα παιχνίδια τους, στις δηλώσεις τους. Νομίζω η εξέλιξη. Για την επόμενη μέρα των παιδιών. Η εξέλιξη του τουρνουά αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο χαρακτήρας των παιδιών ήταν πολύ δυνατός, η νοοτροπία τους αυτή που έπρεπε. Και για μένα αυτό είναι και ο οδηγός, το σωστό κριτήριο για να προχωρήσουν μπροστά. Επειδή ήμουν προπονητής στις μικρές εθνικές ομάδες στην Παμπέδων και πολλές φορές με ρωτάνε, έχουμε ταλέντα. Είμαι σίγουρος πια ότι πάνω από το ταλέντο μετράει η νοοτροπία. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Έχουμε νοοτροπία. Έχουμε και νοοτροπία. Όταν συνδυάζεται με το ταλέντο είναι το ιδανικό. Υπάρχουν ταλέντα που μπορούσαν να παίξουν τεράστιο μπάσκετ και λόγω χαρακτήρα, λόγω νοοτροπίας δεν παίξαν. Και υπήρχαν παιδιά που ήταν πιο πίσω και παίξανε μπάσκετ. Επομένως αυτό είναι το πιο βασικό και μετά από αυτή την επιτυχία θα πρέπει να μείνουν ταπεινοί, να δουλεύουν και να προσθέσω και κάτι άλλο που θέλω να πω. Θεωρώ ότι είμαι στην κατάλληλη θέση αυτή τη στιγμή να το πω. Και στην Κρήτη βγήκαμε τέταρτη και σήμερα πήραμε το χρυσό. Δεν έχει σημασία. Η διάκριση είναι πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Σημασία έχουν να δείξουν τις δυνατότητες τους τα παιδιά. Είναι στιγμές που θα μας μείνουν σε όλους μας αποτυπωμένες. Αλλά η σημασία είναι αυτά τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και όσα μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Αυτό που μετράει και όταν αυτό συνδυάζεται και με τα μετάλλια είναι πολύ ωραίο. Αλλά το άλλο νομίζω το να δούμε τα παιδιά αυτά να αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες, να παίξουν μπάσκετ και στην Εθνική Ανδρών θα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους μας. Έχετε κάνει τίποτα για την Κηφισιά? Ο Σάββας ο Νικητάκης μου στείλε μήνυμα στο τέλος του αγώνα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια, θα μιλήσατε και εσείς στο τηλέφωνο. Η ομάδα έχει φτιαχτεί. Δεν ξέρω τίποτα. Η ομάδα, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί πραγματικά το χρωστάω αυτό το πράγμα στους ανθρώπους της ομάδας. Λείπω 2,5 μήνες. Ξέρεις, η ομάδα αυτή είναι επαγγελματική. Είναι... Και δεν δυσανασχέτησαν. Το κάνουν και άλλες ομάδες στην Α1 που αφήνουν προπονητές και για την Ανδρών. Αφήνουν για την Ανδρών. Απλώς εμείς λείπουμε από τις 25 Μαΐου και τώρα θα γυρίσουμε πίσω στις 5 Αυγούστου. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι εμείς λείπαμε. Αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά της Κηφισιάς στο ελληνικό μπάσκετ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί οι άνθρωποι αυτοί χαίρονται με εμάς. Είναι χαρούμενοι με την επιτυχία που είχαμε. Έκαναν υπομονή. Ποτέ δεν δυσανασχέτησαν. Δεν έβαλαν εμπόδιο. Και είμαστε ευγνώμενες γι' αυτό στους ανθρώπους της ομάδας. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στο υπόλοιπα μέλη του τεχνικού team. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εδώ ολοκληρώνουμε. Νομίζω καλύψαμε το ρεπορτάζ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλλον μία συνέντευξη ακόμα. Θα έρθει μία εθελόντρια μαζί μας. Γιατί δεν βγαίνει κανένα τουρνουά, ειδικά στην εποχή που ζούμε, εάν δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά. Καλησπέρα. Είναι η Θεοδοσία Παπά. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για τη φιλοξενία όλες αυτές τις μέρες και για τη δουλειά που κάνατε. Πώς το ζήσατε εσείς? Ήτανε πολύ έντονο, ήτανε δύσκολο γιατί ήταν μεγάλη διοργάνωση, αλλά η χαρά που είχαμε, που προσφέραμε με αυτόν τον τρόπο, τα περιγράφει όλα. Πρώτη φορά σε αθλητικό event, σε αθλητικό γεγονός? Εγώ ναι. Σε αθλητική διοργάνωση? Εγώ ναι, αλλά ο Βόλος γενικότερα έχει μεγάλη παράδοση στον εθελοντισμό σε τέτοιες διοργανώσεις. Εγώ απουσίαζα, γι' αυτό δεν ήμουν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα τέτοια. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώσαμε, τίποτα άλλο από μένα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και στο ΒΑΝ Εξωτερικών Μεταδόσεων της ΕΡΤ, το σκηνοθέτη μας, τον Νίκο Σβόμπο, όλους τους οικονολήπτες, τους τεχνικούς και εδώ και στην Αγία Παρασκευή και στους συναδέλφους που βοήθησαν από την Αθήνα με τις λήψεις και με την επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Ολοκληρώσαμε ένα δεύτερο πολύ μεγάλο, σημαντικό αθλητικό, μπασκετικό γεγονός αυτού του καλοκαιριού. Μετά τις ζωντανές καλύψεις για το παγκόσμιο των εφήβων κάτω των 19 στην Κρήτη και την τέταρτη θέση εκεί της εθνικής μας ομάδας, ζήσαμε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ, στο πανευρωπαϊκό των εφήβων κάτω των 18 στο Βόλο, με μεταδόσεις που πήγαν σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Αλλά το
καλοκαίρι δεν ολοκληρώνεται. Το μπασκετικό καλοκαίρι, οι μπασκετικές μεταδόσεις δεν ολοκληρώνονται για τη δημόσια τηλεόραση απόψε εδώ στο Βόλο. Ο Αύγουστος είναι γεμάτος με φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Μην το ξεχνάμε, το μεγάλο ραντεβού, τη μεγάλη πρόκληση για να επιστρέψουμε στα μετάλλια και για να διεκδικήσουμε και την πρόκληση, γιατί όχι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας του χρόνου. Απουσιάσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 12 και μας κόστησε. Θα έχουμε τα τουρνουά της Εθνικής Ομάδας και στην Ξάνθη και στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τον 15 Αύγουστο. Τίποτα άλλο από εμάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλες αυτές τις μέρες μαζί μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.